πιπηλάω παίζοντας φυσαρμόνικα, έχω πρόβλημα, όχι. Όχι. Καθόλου. Τι πρόβλημα να έχεις, φίλε. Ότι θέλει ο καθένας αυτά τα πράγματα. Τα είπε η Ειρήνη είναι... Χιρδάρη. Μου λέει, είπε, το είπε. Ο κύριος Σλαμάς δεν είναι άρρωστος. Μια χαρά υγεία θα τους λέει είναι. Πολύ ωραίος. Μεγάλος Απαδόπουλος, συνδυασμός Τζον Κόρφα και Βλάνταν Μιλόγεβιτς, το τζιν στημένο του ΠΑΠ. Τζον Κόρφα, το λάτρευα, παιδιά. Αγαπημένος Τζον. Ο τέντεν του ΠΑΟΚ, εκείνη τα χρόνια πολύ ζωρικά μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εγώ πάω, παρακολουθώ. Το μπάσκετ 82, 81, 83, από τότε, με Χάρη Πάπας προπονητή. Και αυτά που λένε ότι ο Παοξής, παιδί μου, είναι ποδοσφαιρικός, αυτά υφίστανται αργότερα. Ότι ξέρεις τι, ο μπασκετικός και ο ποδοσφαιρικός. Μου το δω, ο μπασκετικός. Λάτρευε ο μπάσκετ. Λάτρευε ο μπάσκετ, με έχω το Μανουχρόνο, αν είναι ο άλλος, είναι τα πρώτα. Ήτες πανελλήνιο στο μπάσκετ ημιτελικό. Με πεθαρά, ρε φίλα, ανάλογα. 86-87 και παίζει ο Άρης τελικό και το 1070 στο σεφ. Δεν είναι απόλυτα αυτό με την πεθαρά που λες. Μπάσκετ πάω. Μακεδονία στράκης διαφήμιση. Κιτρινό μαύρε να τα πιω. Ναι, σε φάση αν ήμασταν μαζί και έχω απογειωθεί, ναι. Μπορεί. Από Κατερίνα, μπορεί. Με πάγο, είμαι λίγο σαμπάνια μέσα, ναι. Όχι σκέτα. Τα γραμμάτια του μπάσκετ. Μπορεί, μπορεί να το κάνω αυτό. Υπέροχη γυναίκα. Έχω μιλήσει μαζί της καμιά δεκαριά φορές. Την έχω βγάλει και πρωί στο Λίμπερο. Πολύ τζέτζια. Νιουκάστλ, εννοείται ρε φίλε. Εννοείται, Νιουκάστλ. Big Mama. Δύο-τρεις φορές. Και το έχω κάνει εγώ πολλές. Αγαπητέ Νιουκάστλ. Εγώ το έχω κάνει αρκετές. Αρκετές προς πολλές. Να κατορίσουν. Κυρίως την πλάτη. Την Πόσταν γυρίζουμε εδώ πέρα, τέσσερις πόσες και πόδια με φλεβίτιδα, φίλε, λιποθυμάω. Περνάμε τελικά. Και παίζουμε παιδιά. Ναι, αν μου αρέσει το πόδι, να μου αρέσει πάρα πολύ. Λάντις και με εκείνα τα μόβτα που είναι, ξέρεις, κάπως σαν... Ζαγκύρης Κάουνας και σαν Σαραγώσα. Σαν Τσούχτερς κάπως. 84-85 σεζόν. Είναι... Φλεβίτιδα είναι όλη η πορεία μια γυναίκα, φίλε. Όλες ό,τι έχει περάσει. Ήταν 6 πόντου διαφορά. Την αγαπώ τη Φλεβίτιδα. Είναι η ζωή μια γυναίκα. 72-78, ακόμα τη θυμάμαι. Πάω ξαναγεί με Ζαμπόρι πρώτη χρονιά στο Παρίσι. Πρώτη χρονιά στην Ελλάδα. Golden Sour. Και 92-86 νομίζω εκεί πέρα στο Ζαμπόρι. Golden Sour. Στο Κάουνα. Και τελευταίο μάτσο πάω ξαναγεί. Τραβέλιο. Αντίο Βάρνο. Τραβέλιο. Το αγαπούσα πολύ τον μπάσκετ, πάρα πολύ. Για ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά την μπάσκετ πάρα πολύ. Απλά... Μεγαλύτερη ανομαλία που έχει κάνει ο Παδόπουλας. Ο ΠΑΟΚ μεγαλοποιήθηκε στον μπάσκετ, δεν το άξιζε. Και ήταν στα τάρταρα, ενώ πάλι δεν το άξιζε. Ήταν επικοινωνία περίπου στο... Για πού λες, πελάτη στο πανόραμα. Όχι, για μπάσκετ ΠΑΟΚ. Α, μπάσκετ ΠΑΟΚ. Μπάσκετ ΠΑΟΚ. Έκλαιγα μικρός. Νόμιζα για πελάτη στο πανόραμα. Έκλαιγα μικρός. Απλά έχει ο Άρης 4 χρόνια πολύ, πολύ δυνατά. 84-85 πανεύκολο το πρωτάθλημα. Πρώτο γύρο 76-66. Πρώτη χρονιά που μπαίνει το τρίπεδο, η γραμμή τρυπών στην Α1. Και σταματάει το μάτσο ο Ρήγας 6-14 πριν το τέλος. Και πάω χάνει 20 πόντους. Δεύτερο γύρο χάνουμε μεσοβδόμαδα ήταν. Μεσοκίνησε και δηλαδή βγάζει τρίπεδο πάω και μειώνει στον ένα πόντο. Αλλά ουσιαστικά με 3-4 στο πέντε διαφορά. Μεσοβδόμαδα και πέντε το διπλό άρεσε. 86-87-88-89 και η ροκ ομάδα. Συμμορία, πολύ συμμορία. Γκάγκ. Ναι. Συμμορία, Μάικ Τζόνσα, όλο αυτό. Έβγαζε ο Πάκο ένα πράγμα και επηρέαζε και ποδοσφαιρικά ατμόσφαιρα και στο μπάσκετ. Αλλά ήταν, ήμασταν. Μαράκι. Είμαστε. Ποιο ρε. Δεν ήμασταν για πρωτάθλημα, αλλά είμαστε. Μα περιμένουμε. Μάικ Τζόνσα, ναι. Σιγά σιγά. Και τελευταίο παιχνίδι, πάω Κάρι. Με γηπεδό τον Πάο και βάζει το τρίποντο πρέλο του στο Κυρκή έχω δει χρόνια από αυτό. Τη πουτανάρα στο Μπούτσο Παλέ. Δηλαδή θα τον πάρει στο παιχνίδι και πάλι χάνει το γηπεδό από το αυτά. Πίνακα στο Εγκονόπουλο, φίλε με τρελαίνει. Αγαπημένο Εγκονόπουλο. Γιώργο εκείνο. Μαρία, πε το λογαριασμό, πε το και δεύτερο. Συγχαίρομαι. Πε και μια καληνύχτα τα παιδιά. Με κουκ δεν μα γουστάρει καθόλου. 91, 92, 93 μετά τελειώνει. Σήμερα Μαρία θα ρίξω 3-4 χρόνια. Εψέ σηκώθηκα το βράδυ με μια κουβέρτα
σηκώθηκα τρεις φορές. Πάγωσα. Από το κρύο πήγα για κατούριμα τρεις φορές. Billy Vanner. Καλοκαίρι 84. Με Dick Momma. Ναι. Ήρθε, πέρασε, έφυγε. Και με πιζάμες, ε. Και με πιζάμες. Τι ραντάκι ρε, πιστεύω, αν βάλω το έτσι, χθες όπως ήταν σήμερα ραντάκι, θα παθαουριάξω. Από την Βουλγαρία, πάω, Τσέπελ, κάτι τέτοιο, πιζάμε. Στο παλέ, πάω ζωή μου, ένα πανό. Το θυμάμαι. Θα βγάλω και έχω και δεύτερη δηλαδή. Απλά την έχω, είναι χάλια, μυρίζει από είναι από γάμισέτα. Γάμισέτα. Σίλια Τζόγλου. Στο 85-86 πάω Μπερλόνι το Ρήνο. Με Μαρκ Σίμψον να κάνει κάρφωμα μπροστά στο Βεϊκιάτο. Όπου 192 πάω Μπερλόνι το Ρήνο. Τι ωραία χρόνια. Άσχημα, άσχημα, πολύ άσχημα. Δεν παίρνει τίποτα, αλλά. Ωραία. Τα θυμάμαι. Ωραία. Μαρκ Σίμψον. Με γυναίκα των ονείρων μου στη Σκίδρα. Ή Μπακούρι. Προτιμώ το δεύτερο μάλλον. Σκίδρα είναι τραγική ρε φίλε, τραγική. Γενικά εκεί η περιοχή, όλη η Πέλα είναι τραγική. Ο ορισμός τραγικότητα, sorry δηλαδή παιδιά δεν είναι εντάξει. Δεν είναι η ράλη μετά. Σκίδρα καλό σουβλάκι και φθηνό σουβλάκι. 87-88, πάω στους Τιάντες με πράκ πέντικου, πω πηγαίνει μαλάκα στο Βελιγράδι και σπάει το ταμπλό, φεύγουν τα αίματα, πάει στο νοσοκομείο και μετά από 3-4 χρόνια τον δολοφονούν στον δρόμο. Από την άλλη. Μάρκ Πέντουκουεϊ, αλητία. Βλέμμα, ό,τι να είναι. Όπου πάω. Ωραία χρόνια μπάσκετ. Άσχημα, χωρίς την δρούσα, αλλά το πάλευες. Και μετά, Άντωνι Κουκ. Από γηθά πρέπει να. Δεν ξέρω. Κάποια ιστορία πολύ παλιά, κάτι όχι δεν είχαμε. Είχα γνωρίσει με κοπέλα. Αντώνη Κούκο. Μαράκι, φέρνει κουβέρνες λέει και για τα παιδιά. Έχω αρκετές. Και μετά αρχίζει η πίεση μεγάλη. 91 μπάλου, λίγο από εδώ. Νοβάτσε από εκεί. Λέβινγκστον, να. Σάβιτς. Ωραία τετραετία. Αθλητικές συναντήσεις, αθλητικές συναντήσεις είναι 84. Πόπο, Τάφο Τιδού, Κοροναίο, Βίδα, Σκορπολίθα, ναι. Πόπο, Παναθηναϊκός. Μάριε, πάρε λέει την κυρία Νίκη, θα ακούσει τι προέκασα. Μάριο Σειρά, έλα που λένε, καληνύχτα, καληνύχτα. Γνώμη για τον πόλεμο του κόλπου, λέει Παναγιώτη. Ο πόλεμο του κόλπου τι ήταν, παιδιά, ήταν η Αμερικανιά η οποία εισβάλλει κάποια στιγμή ο Σαντάμ, ο οποίος ήταν ο κακός. Όπως κακοί υπήρξαν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Πού να πιάσει και πού να πιάσει. Για μου το καπάκι, το μικρό πήρα ρε πούστη.